για διάφορα. Λοιπόν, ακούγοντας και τα ρεπορτάζ που είχατε πρόλαβα να παρακολουθήσω εδώ στο ΣΤΙΘ, θα σας πω κάτι το οποίο είναι μια σταθερά παράμετρος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να τρομοκρατηθούν οι ενεργειακοί κολοσσοί οι οποίοι εμπλέκονται στους σχεδιασμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και αυτά τα πράγματα μιλάμε για τους επόμενους μήνες. Τούτου λεχθέντος όμως μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη που δεν, νομίζω ότι συμμερίζονται και πάρα πολύ και στην κυβέρνηση την ίδια, στην Κύπρο, ότι δηλαδή η κορύφωση των προκλήσεων εκ μέρους της Τουρκίας δεν έχει τερματιστεί. Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Άρα... απότερο στόχο, γιατί ναι. Πολλοί περίμεναν ότι όταν πάρει την νίκη στο δημοψήφισμα ο Έρντογαν, τότε θα έχουμε και θετικές ίσως εξελίξεις στο Κυπριακό. Θα το σχολιάσω και αυτό. Να απαντήσω όμως κατ' εμέ μια απλή ανάγνωση του τι επιζητεί η Τουρκία. Είναι δύο πράγματα. Ένα δίλημα στο οποίο προσπαθεί να γωνιάσει τη δική μας την πλευρά. Το ένα είναι ότι είτε αποδέχεσαι τους όρους μου στο Κυπριακό για να λυθούν όλα, mm-hmm. αληθούν και να διαλυθούν όλα. Θεωρώ εδώ, Νικόλα, ότι ο κυπριακός λαός στέκεται στο ύψος του και δεν πρόκειται να αποδεχτεί τέτοιο πράγμα. Η άλλη επιλογή είναι να αναθεωρήσουμε, ουσιαστικά να αναστείλουμε και πάλι τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς. Αυτό επαφείται στην ίδια την κυβέρνηση. Όμως, το έχει διευκρινίσει πάντως ο Πρόεδρος ότι προχωρούν κανονικά μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αν αυτή η στάση συνεχιστεί από τον Πρόεδρο θα έχει και την αμέριστη συμπαράσταση, να μην πω όλης, αλλά τουλάχιστον της συντριπτικής πλειοψηφίας. Να μου επιτρέψετε μισό λεπτό να γυρίσουμε μαζί εδώ στο χάρτη, να δούμε αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται τον Μπαρπαρός. Μάλιστα. Είναι το πλοίο με το γαλάζιο χρώμα και την μπλε ρότα. Βρίσκεται μεταξύ Τουρκίας και Καρπασίας. Ήθελα να ρωτήσω κατά την άποψή σας, είναι λιγότερη πρόκληση το ότι δεν έχει ακόμη κατέβει ανοιχτά τη Σαμοχώς του ή της Λάρνακας? Χωρίς να μπαίνουμε τώρα σε τεχνικούς όρους, να σας πω ότι αυτή η θαλάσσια περιοχή της Κύπρου χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο αστισπό ζώνες. Στα χωρικά ύδατα που είναι κυρίαρχο, όπως είναι το έδαφος, είναι και αυτό κυρίαρχο θαλάσσιο μέρος της Κύπρου. Υπάρχουν όμως και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η οποία δεν είναι εντός των κυρίαρχων θαλάσσιων υδάτων της Κύπρου, όμως εκεί ασκεί εποπτεία και αποκλειστική εκμετάλλευση η Κυπριακή Δημοκρατία. Και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για παρατυπίες ή παρανομίες, αλλά υπάρχει μια διαβάθμιση από νομικής άποψης. Νικόλα, όμως θα το θέσω απλά. Από πολιτικής άποψης δεν έχει καμία διαφορά. Δεν υπάρχει λιγότερη δολοφονία και περισσότερη δολοφονία. Πολύ όμορφα το θέσατε. Το δίλημα που μας θέτει είναι αυτό και για να το απαντήσω και για μας, χωρίς να μπαίνουμε τώρα σε συζήτηση για το πώς φτάσαμε εδώ, γιατί ως Δημοκρατικό Κόμμα είχαμε τις διαφωνίες μας. Όμως από τη στιγμή που είμαστε εδώ, θεωρούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εν όψη του Εθνικού Συμβουλίου θα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι μας και να δημιουργήσουμε μια κοινή στρατηγική στο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές, χωρίς οπωσδήποτε να υπάρχει οποιαδήποτε αναστολή στους ενεργειακούς σχεδιασμούς. Και φυσικά πρέπει να έχουμε και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Υπάρχουν και δυνάμεις που μας στηρίζουν. Υπάρχουν και κάποιοι που φυσικά βλέπουν τα δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα, οικονομικά ή εθνικά ή άλλος πώς. Όμως να πω και κάτι. Και να κλείσουμε με αυτό. Να κλείσουμε με αυτό. Είμαστε ισότιμο, όσο μικρό κι αν είμαστε, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δυνατότητες. Πέραν από αυτά που βλέπετε εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ψηφίζει ουσιαστικά με τους ενεργειακούς κολοσσούς, μπορούμε για παράδειγμα να προκαλέσουμε φοβερό κόστος στην Τουρκία με την Τελωνιακή Ένωση. Μάλιστα. Και με πολλά άλλα ζητήματα. Θεωρώ λοιπόν, αγαπητέ Νικόλα, ότι εκεί πρέπει να μείνουμε σταθεροί και είμαι βέβαιος ότι καλύτερες μέρες θα ανατείλουν. Ας το ελπίσουμε. Σας ευχαριστώ για την